Ο Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε σήμερα την δημοπράτηση τριών σημαντικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Πρόκειται για την κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης στον αρχαιολογικό χώρο Μαντινίας, καθώς και τη φωτεινή σηματοδότησή του. Γνωρίζετε όλοι ότι εκεί έπρεπε να γίνουν κάποια σημαντικά τέτοια έργα για να αναδειχθεί το μνημείο αυτό που πραγματικά έχει την ευχάριστη θέση να διαθέτει ο τόπος μας. Είναι η ευστάθεια και προστασία των πρανών και αποκατάσταση κατεστημένων τριμμάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας Ζάτουνας, καθώς και Δημητσάνας Στεμνίτσας προς το Ελληνικό, όπου είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει υποστεί αρκετές φθορές λόγω των διαβρώσεων του εδάφους και ερχόμαστε να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες τεχνικά, καθώς και η συντήρηση και αποκατάσταση επαρχιακής οδού από το Χάνικο Πανίτσα, Χάραδρο, Σίτενα, Καστάνιτσα και Άγιο Ανδρέα. Επειδή είπατε τον δρόμο Δημητσάνα στη Μίτσα Ελληνικό, εκεί υπάρχει ένα σημείο που γίνονται 200 εργασίες, αλλά υπάρχουν και κάποιες κατολιστήσεις και ένα βύθισμα. Συμπεριλαμβάνεται και αυτό το τμήμα. Θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι για να λυθούν όλα τα προβλήματα που έχει ο άξονας αυτός, που γνωρίζετε πολύ καλά, το περνάμε τακτικότατα το δρόμο, είναι προβληματικός. Και αν κρίνω και από τη δαπάνη, θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα.